Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, είναι να ερμηνεύσουμε την περικοπή που θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Είναι η παραβολή του ασώτου Ιού. Είναι γραμμένη στο 15ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στίχη 11-32. Σας διαβάζω την περικοπή. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλω μέρος της ουσίας και δήλεν αυτής τον βίο». Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένω το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην και αυτός ήρξα το ιστερίστε. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμη γεμίσε την κελίαν αυτού από τον κερατίον ον ίσιον ηχείρη και οδείς εδίδου αυτό. Εις εαυτόν δε ελθόν είπε, πόση μίστη του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιό σου, ουκέτι μη άξιος κληθήνει όσου, ποιησό με ως ένα το μυστείο σου. Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Έτε δι' αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεισεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και οκέτι ημί άξιος κληθήνε Υιό σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτό και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγκαντες των μόσχων των σιτευτών, θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζεσαι και απολός ειν και ευρέθη και ήρξαντο εμφρένεστε. Ειν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό και ως ερχόμενος ίγγισε τη οικία οίκωσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμνος ένα των παιδων επινθάνετο τι ή ταύτα. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών ότι η γένοντα αυτόν απέλαβε. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εισερθήν. Ο ουν πατήρ αυτού εξερθών παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, «Ιδού, το σαύτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήθων και εμή ουδέποτε έδωκας έρηφων ίνα μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου το βίον με τα πορνών ήλθεν, έθεσας αυτόν των μόσχων των σιτευτών». Ο δε είπεν αυτό, «Τέκνον σι πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμάσα εστί, εφραθήνε δε και χαρίνε έδι ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζεσαι και απολός ειν και ευρέθη». Γιατί ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, είπε αυτήν την παραβολή? Ή γιατί μάλλον ο Χριστός όταν μιλούσε στο λαό μιλούσε με παραβολές? Η αιτία που ο Χριστός μιλούσε με παραβολές στο λαό, υπήρχαν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος που μιλούσε με παραβολές ήταν για να μην γνωρίσουν
τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών όλοι αυτοί που πήγαιναν με σκοπόν να τον πειράξουν ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώσει. Και ο δεύτερος λόγος που μιλούσε με παραβολές ο Χριστός, μιλούσε διότι διδόταν αφορμή, όπως επί παραδείγματι όταν κάποιος άνθρωπος από τα πλήθη του λαού φώναξε δυνατά και είπε στο Χριστό: «Διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία με τεμού?» Και ο Χριστός είπε την παραβολήν του άφρονος πλουσίου. Και όπως όταν κάποιος άνθρωπος είπε στο Χριστό: «Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού», και ο Χριστός είπε την παραβολήν του μεγάλου δείπνου, έτσι και εδώ εδόθηκε αφορμή, γι' αυτό είπε αυτήν την παραβολή. Και ποια ήταν η αφορμή που εδόθηκε εδώ? Μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής, λέγει: «Ήσαν δε εγγίζοντες αυτό πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού, και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Τον επλησίαζαν, λέγει ο Ευαγγελιστής, όλοι οι τελώνε και οι αμαρτωλοί και άκουγαν τη δασκαλία του, και ο Χριστός τους δεχότανε και έτρωγε μαζί τους. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς άρχισαν να μουρμουρίζουν εναντίον του και έλεγαν ότι να, αυτός τρώγει και πίνει με τους αμαρτωλούς και κάνει συναστροφή μαζί τους». Και τότε ο Χριστός άνοιξε το στόμα του και τους είπε τρεις παραβολές. Η πρώτη παραβολή για το χαμένο πρόβατο, η δεύτερη για τη χαμένη δραχμή και η τρίτη η παραβολή του ασώτου ιού. Αφού τους εκάλεσε, τους είπε: «Ελάτε εδώ να ακούσετε και να γνωρίσετε ποιος είμαι εγώ και γιατί ήρθα εις τον κόσμο, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, που με κατηγοράτε επειδή κάνω συναστροφή με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς. Ελάτε», τους λέγει, «να σας μιλήσω με μερικές παραβολές». Και τους είπε: «Δεν μου λέτε εσείς που με κατηγοράτε, εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή, δεν ξέρετε ποιος ήταν ο σκοπός που ήρθα εγώ εδώ στη γη? Ο σκοπός που ήρθα εδώ στη γη, ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό θα σας μιλήσω μερικές παραβολές», τους είπε. «Ποιος από εσάς, εάν θα έχει 100 πρόβατα και θα χάσει ένα πρόβατο, δεν θα αφήσει τα 99 στην έρημο και θα τρέξει από λάκκο σε λάκκο, από πλαγιά σε πλαγιά, να βρίσκει το χαμένο πρόβατο? Και αν θα το βρει, θα το βάλει στο νόμο του και θα το φέρει στο σπίτι του και θα καλεί τους φίλους και τους γείτονας και θα τους πει: να χαρείτε κι εσείς μαζί μου, διότι βρήκα το χαμένο πρόβατο. Έτσι σας βεβαιώνω ότι γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν άνθρωπον αμαρτωλό που μετανοεί, παρά για 99 δίκαιοι που δεν έχουν ανάγκη μετανοίας». Ή να σας πω και μια άλλη παραβολή, τους είπε: «Ποια γυναίκα, εάν θα έχει 10 δραχμές και θα χάσει μια δραχμή, δεν θα ανάψει μια λάμπα, ένα λιχνάρι, και θα πάρει και σκούπα να σκοπίσει το σπίτι της, να σαρώνει την οικία της, να σηκώσει τα έπιπλα για να βρει τη χαμένη δραχμή? Και αν θα τη βρει, θα καλέσει τις φιλενάδες και τις γειτόνισσες και θα πει: να χαρείτε κι εσείς μαζί μου, διότι βρήκα τη χαμένη δραχμή. Έτσι, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, σας βεβαιώνω ότι γίνεται χαρά μπροστά στους αγγέλους του Θεού για έναν άνθρωπο αμαρτωλό που μετανοεί. Γι' αυτό εγώ ήρθα στον κόσμο όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς». Και για να συνεχίσει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός την δασκαλία του και να δείξει την ταυτότητά του και ποιος είναι και γιατί ήρθε στον κόσμο, είπε την παραβολή του ασώτου ιού.
που αμέσως ερχόμαστε να δώσουμε μια απλή ερμηνεία. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο υιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλω μέρος της ουσίας και δίηλεν αυτής των βίων». Κάποιος πατέρας, τους λέγει, είχε δυο παιδιά, και ο μικρότερος γιος είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και ο πατέρας εμοίρασε την περιουσία και στα δυο παιδιά. Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Και αφού πέρασαν μερικές ημέρες, ο μικρότερος γιος πήρε την περιουσία του πατέρα του και έφυγε σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί εσπατάλησε, εσκόρπισε όλη την περιουσία του πατέρα του, ενώ ζούσε με άσωτο βίο. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξατο ιστερίστε. Αφού σπατάλησε όλη την περιουσία του πατέρα του, έγινε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στηριθεί, να πεινάει. Και πορευθείς εκολύθενη των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρος. Και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίσθεον η χείρη, και οδείς εδίδου αυτό. Και αφού άρχισε να πεινάει και να δυστυχάει, επλησίασε σε κάποιον άνθρωπο της πόλεως εκείνης και τον παρικάλεσε να του δώσει καμιά δουλειά να βγάλει το ψωμί του. Και αυτός τον έστειλε στα χωράφια του να βοσκήσει τα γουρούνια του και έγινε χειροβοσκός. Και ο μισθός του δεν ήταν ούτε χρήματα ούτε ψωμί, παρά μόνον έτρωγε κι αυτός τα ξηροκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Και κανένας δεν του έδωνε ούτε ψωμί ούτε χρήματα, και ήρθε σε μια μεγάλη πείνα αυτός ο άνθρωπος. Εις εαυτόν δε ελθόν είπε, «Αναστάς, πορεύσουμε προς το πώς ημίστη του πατρός μου περισσεύωσιν άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, ουκέτιμη άξιος κληθήνε ιών σου, ποιησόμε ως ένα το μυστείο σου». Αφού συνήθε ο άνθρωπος, συγγεννήθηκε και έφερε τον εαυτόν του στην πρώτη θέση που ήταν, σκέφτηκε το πατρικό του σπίτι και είπε, «Πόσοι άνθρωποι μισθωτοί είναι στο σπίτι του πατέρα μου, τρώνε το ψωμί τους, παίρνουν χρήματα, και εγώ χάνομαι σε αυτή τη μεγάλη πείνα. Θα σηκωθώ», λέγει, «και θα πάω πάλι στο σπίτι του πατέρα μου και θα το πω, Πατέρα, αμάρτησα εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και από αυτή τη στιγμή δεν είμαι άξιος να ονομαστώ παιδί σου, διότι έφαγα όλη την περιουσία σου, και έτσι θα κάνω μια εξομολόγηση για να με συγχωρήσει ο πατέρας μου». Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Έτεδε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και δραμών επέπεισεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Και σηκώθηκε να πάει στο σπίτι του πατέρα του. Όταν πληροφορήθηκε ο πατέρας του ότι έρχεται ο υιός του, και όταν τον είδε από μακριά, αμέσως έτρεξε, τον συνάντησε στο δρόμο, έπεσε στο τραχυλό του και τον εφίλησε με την πατρική αγάπη. Είπε δε αυτό ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και οκέτι ημι άξιος κληθήνε υιόν σου». Και τότε ο υιός άρχισε να κάνει την εξομολόγηση στον πατέρα του και του είπε, «Πατέρα, είμαι αμαρτωλός, διότι αμάρτησα εις των ουρανών και ενωπιών σου,
και από τώρα και στο εξής δεν είμαι άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτύλιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και ενέγκαντες των μόσχων των συντευτών, θύσατε και φαγόντες εφραθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρόσιν και ανέζησε και απολώσιν και ευρέθη. Και ήρξαντο εμφρένεστε. Ο πατέρας όμως δεν άκουγε τίποτε από αυτά που του έλεγε ο Υιός του, παρά μόνον δέταξε τους δούλους και τους είπε, γρήγορα να βγάλετε την στολήν, το κοστούμι που ντυθόταν πρωτού φύγει από το σπίτι μου να φορέσει. Και ακόμα διατάζω, είπε ο πατέρας στους δούλους του, να του δώσετε δαχτυλίδι να φορέσει στα χέρια του, στο χέρι του. Και ακόμα διατάζω να του δώσετε καλά παπούτσια να φορέσει στα πόδια του. Και διατάζω ακόμα, είπε ο πατέρας στους δούλους του, να πάρετε το μοσχάρι που το τρέφαμεν ξεχωριστά, να το σφάξετε και να καλέσετε και μουσικά όργανα στο σπίτι μου να φάγουμε και να εμφρανθούμε. Διότι αυτός ο Υιός μου που είχε φύγει πολλά χρόνια από το σπίτι μου, δεν ξέραμε αν ζούσε ή όχι. Τον είχαμε σαν πεθαμένον και τώρα που τον ξαναείδαμε ζωντανόν, φάνηκε ότι αναστήθηκε. Τον είχαμε για χαμένο και τώρα που τον ξαναείδαμε φάνηκε ότι ευρέθη. Και αφού ετοίμασαν όλα αυτά, άρχισαν να εφραίνονται και να χαίρονται. Ίνδε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία, οίκωσε συμφωνίας και χωρών. Και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, επινθάνετο τι ή ταύτα. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη και έθεσεν ο πατήρ σου των μόσχων των συτευτών, ότι η γένοντα αυτόν απέλαβε. Ο μεγαλύτερος γιος ήταν στα χωράφια και όταν επλησίασε στο σπίτι του άκουσε μουσικά όργανα και χορούς, και αφού εκάλεσε έναν από τους δούλους του, του είπε να μάθει τι είναι αυτά που ακούει στο σπίτι του. Και ο δούλος του είπε, ότι ήρθε ο αδελφός σου από τα ξένα και χάρηκε ο πατέρας σου και έσφαξε το μοσχάρι που το τρέφαμε ξεχωριστά, κάλεσε και μουσικά όργανα στο σπίτι του, γι' αυτό ακούς μουσικά όργανα και χορούς. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εισελθήν. Ο ουν πατήρ αυτού εξεθών παρεκάλει αυτόν. Όταν ο μεγαλύτερος γιος άκουσε ότι ο πατέρας του έσφαξε το μοσχάρι που το έτρεφαν ξεχωριστά, οργίστηκε εναντίον του πατέρα του και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι του. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε να μπει στο σπίτι του. Ο δε αποκριθείς, είπε το πατρί, «Ιδού, τος αυτά έτη δουλεύωση και οδέποτε εντολή σου παρήθων, και εμεί οδέποτε έδωκας έρηφων ή να μετά τον φίλο μου εφραθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου το βίο με τα πορνών ήρθεν, έθισας αυτό των μόσχων των συντευτών». Ενώ ο πατέρας του τον παρακαλούσε να μπει στο σπίτι του, αυτός είπε στον πατέρα του, «Ιδού, όλη τη ζωή μου είμαι κοντά σου και καμιά απόφαση η εντολή δεν σου παρεύει. Με έστειλε στα χωράφια πήγαινα, με έστειλε στα γελάδια πήγαινα, με έστειλε στα πρόβατα πήγαινα, με έστειλε στα γίδια πήγαινα. Καμιά εντολή, καμιά απόφαση δεν σου παρεύει. Και εμένα δεν μου έδωσες ένα κατσικάκι να εφραθώ κι εγώ με τους φίλους μου. Όταν όμως αυτός ο προκομμένος Υιός σου που σου έφαγε όλη την περιουσία με τις πόρνες ήρθεν, έσφαξες το μοσχάρι που το τρέφαμε ξεχωριστά». Ο δε είπεν αυτό, «Τέκνον σύ πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμάσα εστί, εφραθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και απολώσιν και ευρέθη». Ο πατέρας του όμως του είπε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε κοντά μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου.
όλη τη δική μου περιουσία δική σου είναι. Ο αδελφός σου δεν θα πάρει τίποτε, διότι το δικό του μερίδιο το πήρε. Αλλά για πρόσεξε, παιδί μου, έπρεπε και εσύ, έπρεπε, παιδί μου, να χαρείς για τον αδελφό σου, διότι είχε φύγει πολλά χρόνια από το σπίτι μας και ούτε γράμμα ούτε είδηση δεν ξέραμε αν ζούσε ή όχι. Τον είχαμε για πεθαμένο και τώρα που τον ξαναείδαμε ζωντανό φάνηκε ότι αναστήθηκε. Τον είχαμε για χαμένο και τώρα που τον ξαναείδαμε φάνηκε ότι ευρέθη. Γι' αυτό έπρεπε, παιδί μου, και εσύ να χαρείς για τον αδελφό σου. Να ειδούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς ο Χριστός παριστάνει την παραβολή. Πατέρα, ο Χριστός παριστάνει τον Θεό και τον εαυτόν του, επειδή και ο Χριστός είναι Θεός. Το μεγαλύτερο γιο παριστάνει τους γραμματείς και φαρισαίους. Το μικρότερο γιο παριστάνει τους τελώνας και τους αμαρτωλούς. Όπως ο μεγαλύτερος γιος κατηγόρησε το πατέρα του επειδή έσφαξε το μοσχάρι που το έτρεφαν ξεχωριστά, έτσι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Χριστό επειδή έκανε συναστροφή με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς. Εάν ο Χριστός δεν θα είχε κάνει κανένα θαύμα, δεν θα είχε πει καμιά άλλη παραβολή, αρκεί μόνον την παραβολή του ασώτου Ιού να έλεγε, φθάνει να δείξει την θεότητά του και την εσπλαχνία του που είχε για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Φθάνει να δείξει ότι είναι Θεός. Γι' αυτό αυτή η παραβολή του ασώτου Ιού δεν ονομάζεται μόνον παραβολή του ασώτου Ιού, αλλά ονομάζεται και παραβολή του εσπλάχνου πατέρα. Εάν θα με ρωτήσατε, αγαπητοί μου αδελφοί, ποια ήταν η μεγαλύτερη χαρά που απέλαυσε ο Χριστός εδώ στη γη, θα σας έλεγα τους εξής λόγους. Ότι η μεγαλύτερη χαρά που απέλαυσε ο Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη ήταν όταν έβλεπε τους αμαρτωλούς να τον πλησιάσουν. Τότε ο Χριστός είχε μεγάλη χαρά και μπορώ να σας πω ότι γελούσε εσωτερικά ο Χριστός. Μέσα στην Αγία Γραφή πουθενά δεν αναφέρει κατά γράμμα ότι ο Χριστός εγέλασε. Ότι έκλαυσε ο Χριστός αναφέρει. Εδάκρισε ο Ιησούς, λέγει, για το θάνατο του Λαζάρου. Και όταν είδε την πόλη των Ιερουσαλήμων που σκότωνε τους προφήτας, έκλαυσε επ' αυτήν και είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένωσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσά και συθέλεσα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία αυτής υπό τας πτέρυγας και ούκ θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Εδάκρισε ο Χριστός για την πόλη των Ιερουσαλήμων που σκότωνε τους προφήτας. Ότι πράγματι ο Χριστός κατά γράμμα δεν μας διδάσκει ότι γέλασε. Μπορούμε όμως να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι όταν έβλεπε τους αμαρτωλούς και τους τελώνας να τον πλησιάσουν είχε μεγάλη χαρά και γελούσε εσωτερικά ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και με παραβολές και με συναστροφές και ο Χριστός με κάθε τρόπο πλησιάζει όλους τους αμαρτωλούς να τον πλησιάσουν για να μετανοήσουν, για να σωθούν. Και όταν ο Χριστός έτρωγε με τους τελώνας και αμαρτωλούς και τον κατηγορούσαν οι γραμματείς και φαρισαίοι και έλεγαν στους μαθητάς του, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους αμαρτωλούς?» Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, «Ου χρίαν έχουσιν οι ισίοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες, ορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλων θέλω και ου θυσίαν
που γαρίθουν καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοια. Και ο Χριστό τότε του είπε: Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιή, αλλά οι αμαρτωλοί. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα στον κόσμο για του δικαίου, αλλά για του αμαρτωλού. Ο Χριστό με κάθε τρόπο προσπαθούσε εδώ στη γη να πλησιάσει του αμαρτωλού, να τους επιστρέψει κοντά στο Θεό για να σωθούν. Και όχι μόνον προσπαθούσε να μιλήσει με τη μετάνοια και να τρώγει μαζί τους, αλλά και προσπαθούσε να κάνει και διάλογο με τους αμαρτωλούς, καθώς βλέπουμε ότι κάνει διάλογο με την Σαμαρίτιδα. Και για να βρίσκει αφρομή να κάνει μαζί της διάλογο, της ζητάει νερό. «Δώσ' μου λίγο νερό να πιω», της λέγει. Μήπως αυτός που προλίγου στη Κανά της Γαλλίας έκανε το νερό κρασί δεν μπορούσε να πάρει νερό? Ασφαλώς μπορούσε, αλλά τη ζητάει νερό από το πηγάδι για να κάνει μαζί της διάλογο, και βλέπουμε ότι την επιστρέφει κοντά του και μετανοεί η Σαμαρίτιδα και είναι η Αγία Φωτεινή της Εκκλησίας μας. Με κάθε τρόπο ο Χριστός προσπαθεί να επιστρέψει τους αμαρτωλούς κοντά του, και όταν ο Χριστός ακόμα βλέπει τη διάθεση, την καλή διάθεση των αμαρτωλών που οι ίδιοι θέλουν να τον πλησιάσουν, αμέσως ο ίδιος δίνει αφορμή. Ναι, ο ίδιος ο Χριστός δίνει αφορμή στους αμαρτωλούς για να τον πλησιάσουν. Ότι πράγματι ο ίδιος δίνει την αφορμή, αυτό το βλέπουμε στη συνάντηση με τον Ζαχαίο. Όταν αυτός ο αμαρτωλός Ζαχαίος άκουσε ότι αυτός ο Ιησούς που μιλάει τη μετάνοια, αυτός ο Ιησούς που αγκαλιάζει τους αμαρτωλούς, που μιλάει με παραβολές για μετάνοια, όταν άκουσε ότι αναβαίνει στα Ιεροσόλυμα και έμαθε από το ποιο δρόμο θα περάσει, τότε ο Ζαχαίος είχε μεγάλη αγωνία να ειδεί τον Χριστό. Και πώς όμως αυτός ο αμαρτωλός Ζαχαίος να ειδεί τον Χριστό, να μιλήσει μαζί του, δεν μπορεί, δεν τολμάει. Για να τον ειδεί είναι κοντός. Το ανάστημα, επειδή από τα πλήθη του λαού δεν μπορούσε να το ειδεί. Έτσι ο Ζαχαίος βρίσκει τώρα μια αφορμή πώς να τον ειδεί. Για να μιλήσει μαζί του δεν μπορεί, αλλά να τον ειδεί προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον ειδεί. Και ανεβαίνει ο Ζαχαίος επάνω σε ένα δέντρο, ότι από εκεί θα περνούσε ο Χριστός. Και όταν πέρασε ο Χριστός κάτω από το δέντρο και διάβασε την καρδιά του Ζαχαίου, ότι είχε αυτή τη μεγάλη αγωνία να μιλήσει μαζί του, τότε ο Χριστός του είπε: «Ζαχαίε, γρήγορα κατέβα από το δέντρο, διότι σήμερα θα είμαι στο σπίτι σου. Σήμερα θα ακούσω την αγωνία που έχεις. Κατάλαβα τις σκέψεις σου, ότι θέλεις να μετανοήσεις. Γι' αυτό σήμερα θα είμαι μαζί σου στο σπίτι σου να φάω ψωμί». Και γρήγορα ο Ζαχαίος κατέβηκε από το δέντρο και εδέξατο με μεγάλη χαρά το Χριστό στο σπίτι του. Και όταν είδαν τα πλήθη του λαού ότι ο Ιησούς πήγε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου, τότε άρχισαν να μουρμουρίζουν εναντίον του Χριστού και του Ζαχαίου και έλεγαν ότι να, αυτός μπήκε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Άκουσε ο Ζαχαίος ότι μουρμούριζαν τα πλήθη του λαού και τότε είπε στον Χριστό: «Κύριε, τα μισά της περιουσίας μου από τα υπάρχοντά μου τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς, και αν κάποιον άνθρωπο τον εφορολόγησα παρανόμως και βιαίως, θα του τα επιστρέψω 4 φορές. Τότε ο Χριστός είπε: «Μη φοβάσαι Ζαχαίε, ας μουρμουρίζουν εναντίον σου. Μη φοβάσαι, διότι εγώ, ο Υιός του Θεού, ήρθα στον κόσμο, έγινα άνθρωπος, όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό μη φοβάσαι Ζαχαίε, σήμερα θα είμαι στο σπίτι σου και σε αυτό το σπίτι θα γίνει σωτηρία. Θα σωθείς εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, όλη η οικογένειά σου, διότι εγώ ήρθα στον κόσμο, έγινα άνθρωπος
και φόρησα την ανθρώπινη φύση όχι για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό μη φοβάσαι Ζαχαίε, ας γονίζουν όλοι οι άλλοι εναντίον σου. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πλησιάσει τους αμαρτωλούς και όταν έβλεπε την αγωνία, ο ίδιος έδινε αφορμή για να τον πλησιάσουν. Αλλά πρέπει όμως να γνωρίζουμε και κάτι άλλο. Ίσως οι περισσότεροι που δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή να μην το ξέρουμε, αλλά ας το ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστός όταν έβλεπε τους στελώνας και τους αμαρτωλούς να το πλησιάσουν, όχι μόνο είχε χαρά, όχι μόνο γελούσε, αλλά ο Χριστός όταν έβλεπε τους αμαρτωλούς να το πλησιάσουν, τότε τους επενούσε. Ναι, ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, επενούσε τους αμαρτωλούς που τον επλησίαζαν για να σωθούν. Ότι πράγματι επενούσε τους αμαρτωλούς, αυτό το βλέπουμε στο 7ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στίχη 36-50. Βλέπουμε εκεί ότι ο Χριστός επενεί μια αμαρτωλή γυναίκα που επέστρεψε κοντά του για να σωθεί. Αλλά ας δούμε με τη σειρά πως έχουν τα πράγματα. Η ρώτα δε της αυτών των Φαρισαίων είναι να φάγει με ταυτού και εισερθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη. Κάποιος Φαρισαίος, λέγει ο Ευαγγελιστής, τον παρεκάλεσε να πάει στο σπίτι του να φάει μαζί του. Και ο Χριστός δέχτηκε την πρόσκληση του Φαρισαίου, όπως έτρωγε με τους στελώνας και με τους αμαρτωλούς, έτσι έτρωγε και με τους Φαρισαίους. Δέχτηκε και πήγε στο σπίτι του Φαρισαίου να φάει μαζί του. Και εδού γινή εν τη πόλη η τη σύνα αμαρτωλός και επιγνούσα ότι ανάκητε εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα αλάβαστρο μύρου και στάσα πίσω παρά τους πόδας αυτού, κλαίωσα, ήρξα το βρέχειν τους πόδας αυτού της δάκρυσης. Άκουσε ότι αυτός ο Ιησούς, αυτός που μιλάει για μετάνοια, που μιλάει παραβολές, που μιλάει για την επιστροφή του αμαρτωλού ανθρώπου στο Θεό, όταν άκουσε ότι είναι στο σπίτι του Φαρισαίου, πήγε και αγόρασε ένα ακριβό αλάβαστο μύρο και μπήκε μέσα στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθεσε δίπλα στα πόδια του Ιησού και άρχισε να κλαίει την αμαρτία της, να οδύρεται ώστε τα δάκρυα από τα μάτια της να πέφτουν σαν ποτάμι στα πόδια του Ιησού, και τα έπλυνε τα πόδια του με τα δάκρυά της και τα εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της και φιλούσε τα πόδια και τα έλεφε με μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέστας αυτόν είπεν ένε αυτό λέγον, ούτως ειν προφήτης εγίνωσκεν αν της και ποταπή η γηνή ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί. Ο Φαρισαίος που κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του να φάει, όταν είδε αυτή τη γυναίκα να πλύνει τα πόδια του με τα δάκρυά της και να τα φιλήσει και ότι τα έλεφε με μύρο, όταν είδε να κάνει αυτή την πράξη, τότε είπε μέσα του στον εαυτόν του για τον Χριστό, εάν αυτός θα ήταν προφήτης θα εγνώριζε ποια είναι αυτή η γυναίκα, ότι είναι αμαρτωλή και δεν θα την άφηνε να τον πλησιάσει. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων έχωσε τη υπήν, ο δε φυσί διδάσκαλε υπέ. Κατάλαβε ο Χριστός τη σκέψη του Φαρισαίου και του είπε, Σίμων θέλω να σου πω κάτι. Αυτός είπε, διδάσκαλε πες μου τι έχεις να μου πεις. Δύο χρεοφελέτε ήσαν δανειστήτινη, ο εις όφιλε δινάρια 500, ο δε έτερος 50. Μη εχόντο δε αυτόν αποδούνε, αμφωτέρησε χαρίσατο. Τίσουν αυτόν υπέ πλοίον αυτόν αγαπήσει.
Δύο άνθρωποι, λέγει ο Χριστός τον Φαρισαίο, χρωστούσαν χρήματα σε κάποιον δανειστή. Ο ένας χρωστούσε 500 δενάρια, ο άλλος 50, και επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχε να τα πληρώσει, ο δανειστής αγάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από τους δύο θα αγαπήσει περισσότερο τον δανειστή? Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, υπολαμβάνων ότι ο το πλοίον εχαρίσατο. Και ο Σίμων ο Φαρισαίος είπε, νομίζω ότι αυτός που του εχάρισε τα περισσότερα χρήματα, αυτός θα τον αγαπήσει περισσότερο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας και στραφείς προς τη γυναίκα το Σίμωνη έφη. Βλέπεις ταύτην τη γυναίκα, η σύνθω σου εις την οικία, είδωρ επί τους πόδας μου ούκ έδωκας. Αύτη δε της δάκρυσιν ευεξέ μου τους πόδας και τες τρεξίτες κεφαλής αυτής εξέμαξε. Και αφού ο Φαρισαίος είπε ότι αυτός που του εχάρισε τα περισσότερα χρήματα, αυτός θα τον αγαπήσει περισσότερο, τότε ο Χριστός του είπε, πολύ ορθά, ωραία εμίλησες. Και αφού εστράφη προς τη γυναίκα, είπε στον Φαρισαίο, βλέπεις αυτήν τη γυναίκα, μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έδωσες λίγο νερό να πλύνω τα πόδια μου από την οδηπορία. Αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι σου δεν έπαυσε να κλαίει και μου έπλυνε τα πόδια μου με τα δάκρυά της, και έτσι έδειγνε τη μετάνοιά της και τα εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της. Φίλη μάμη ουκ έδωκας, αυτή δε αφήσεις ήθε ούτε έλειπε κατά φιλούσα μου τους πόδας. Επειδή και εγώ είμαι ένας προφήτης, του λέγει, και εσύ είσαι ένας νομικός, δεν με εφήλησες έτσι να δείξεις την αγάπη που είχες για μένα. Αυτή η γυναίκα τα πόδια μου μου φιλούσε. Ελέω την κεφαλή μου ουκ ήλυφας, αυτή δε μύρο ήλυψέ μου τους πόδας. Με λίγο λάδι το κεφάλι μου δεν μου το έλειψες, αυτή η γυναίκα με μύρο μου έλειψε τα πόδια μου. Ου χάρη λέγωση αφέονται η αμαρτία αυτή επολέ ότι γάπησε πολύ. Ο δε ο λίγον αφίεται, ο λίγον αγαπά. Είπε δε αυτή, αφέονται σου η αμαρτία. Και τότε ο Χριστός είπε στον Φαρισαίο, σε βεβαιώνω ότι συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες που είχε, διότι αγάπησε πολύ και συγχωρήθηκε πολύ. Όποιος αγαπά λίγο, λίγο θα συγχωρηθεί. Έτσι συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες, διότι το έδειξε η μετάνοιά της που έκανε σε μένα. Και τότε είπε στη γυναίκα ο Χριστός, συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες σου. Και ήρξαν το ή συνανακείμενοι λέγειν εν εαυτής, τι σούτος εστίν ως και αμαρτίας αφήσιν? Και όλοι αυτοί που ήταν καλθεσμένοι στο τραπέζι άρχισαν να λένε ο ένας προς τον άλλον, ποιος είναι αυτός που σε χωρεί και αμαρτίας? Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εις ειρήνη. Τότε ο Χριστός είπε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό παιδί μου. Εάν θα διαβάσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα τέσσερα Ευαγγέλια που γράφουν την ζωή του Χριστού, θα βγάλουμε τούτο το συμπέρασμα, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς και να δώσει χαρά στους πονεμένους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το πρώτο κήρυγμα που άρχισε ο Χριστός ήταν η μετάνοια. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, είπε. Έτσι οφείλουμε όλοι εμείς οι πιστοί, όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οφείλουμε να μειωθούμε με τον Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός, πώς περιπάτησε ο Χριστός, πώς συμπεριφέρθηκε ο Χριστός εδώ στη γη. Στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, έκτο στίχο, γράφει,
ο λέγον εν αυτό μένον οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτω περιπατήν. Όποιος νομίζει ότι είναι ενωμένος με το Χριστό, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι υποχρεωμένος να περπατήσει όπως ο Χριστός περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατήσει. Τι έκανε ο Χριστός, πώς φέρθηκε ο Χριστός εδώ στη γη. Έτσι πρέπει και όλοι οι πιστοί, όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας να περπατήσουμε σε αυτό το κόσμο, να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πλησιάσουμε όλους τους ανθρώπους που είναι μακριά από την Εκκλησία, δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο και με την Εκκλησία, να τους πλησιάσουμε κοντά στο Χριστό, διότι αυτό μας διδάσκει και αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από την παραβολή του ασώτου Ιού που δώσαμε μια απλή ερμηνεία. Έτσι οφείλουμε όλοι οι πιστοί να πλησιάσουμε τους αμαρτωλούς, να τους φέρουμε κοντά στο Χριστό, και αν οι αμαρτωλοί θα επιστρέψουν κοντά στο Χριστό να σωθούν, τότε ας μην τους κατηγορήσουμε και να λέμε ότι να δεν ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που μέχρι χθες ήταν τέτοιος και τώρα μας κάνει τον Άγιο. Δεν ξέρουμε ποια ήταν αυτή που μέχρι χθες ήταν τέτοια και τώρα μας κάνει την Αγία. Να μην τους κατηγορήσουμε, διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έχυσε το αίμα του, όχι εμείς. Έτσι να μην τους κατηγορήσουμε, αλλά να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους φέρουμε κοντά στο Χριστό, κοντά στην Εκκλησία. Διότι εάν θα τους κατηγορήσουμε, τότε όχι μόνο δεν θα σωθούμε, αλλά θα μοιάζουμε σαν το μεγαλύτερο γιο που κατηγόρησε τον πατέρα του ότι έσφαξε το μοσχάρι που το έτρεφαν ξεχωριστά, και θα μοιάσουμε και σαν τους γραμματείς και φαρισαίους που κατηγορούσαν τον Χριστό επειδή έκανε συναστροφή με τους τελώνας και με τους αμαρτωλούς. Έτσι ας προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πλησιάσουμε όλους τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Χριστό, να τους οδηγήσουμε στην Εκκλησία και να δώσουμε και χαρά στους πονεμένους. Τελεώνοντας, ας ακούσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμα μια τελευταία φορά τον λόγο που είπε ο πατέρας στο μεγαλύτερο γιο: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε κοντά μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Ο αδελφός σου δεν θα πάρει τίποτε, ότι το δικό του μερίδιον το πήρε, αλλά έπρεπε όμως να χαρίσεις και εσύ για τον αδελφό σου, ότι τόσα χρόνια είχε φύγει από το σπίτι μας, τον είχαμε για σαν πεθαμένο, και τώρα που το ξαναείδαμε ζωντανό φάνηκε ότι αναστήθηκε, τον είχαμε για χαμένο και τώρα που τον ξαναείδαμε φάνηκε ότι ευρέθη. Τέκνον σύ πάντοτε με τεμουή και πάντα τα εμάσα εστί, εφραθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδερφός ούτως νεκρός είναι και ανέσε και απολώς είναι και ευρέθη. Αμήν. Καλησπέρα σας.